Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Με πάρα πολύ τρέξιμο, ίσως καταφέρετε σήμερα να προλάβετε κάθε δύσκολο στόχο στον τομέα της εργασίας. Προσέχετε λίγο τα έκτακτα έξοδα και προσοχή στις οφθαλμαπάτες σήμερα, αγαπημένα μου φιλαράκια. Ό,τι λάμπει εξάλλου δεν είναι χρυσός, σήμερα θα σας εκπλήξει όμως ευχάριστα ο ερωτικός τομέας. Ταύρος. Ταυράκια μου, αγώνας δρόμου σήμερα. Η σημερινή μέρα είναι κάπως νευρική, θα πρέπει από εδώ και μπρος να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στον οικονομικό σας τομέα, μιας και τα έξοδα υπερβαίνουν τα έσοδα. Επομένως, η οικονομία πρέπει να ανακτηθεί στα φυσιολογικά της επίπεδα. Δώστε προτεραιότητα όμως σήμερα στον τομέα της εργασίας. Δίδυμος. Διδύμια μου, σήμερα η μέρα διαλογισμού, μιας και το ευνοεί το σύμπαν. Όλα θα λειτουργήσουν υπέρ σας. Σήμερα μέσα από το άσχημο θα βγάλετε κάτι όμορφο. Ο ερωτικός τομέας λάμπει και διορθώνετε τα οικονομικά σας αλλά και τα επαγγελματικά σας θεματάκια. Δώστε προτεραιότητα και στο φιλικό σας τομέα που ίσως σας χρειαστούν οι καλοί σας φίλοι. Καρκίνος. Καρκινάκια μου, η υπερκατανάλωση στα ερωτικά σας θέματα σας απορροφούν από τον εργασιακό τομέα. Δώστε βαρύτητα στον τομέα της εργασίας και αφού τελειώσετε με όλα αυτά, ασχοληθείτε και με τα προσωπικά σας ζητήματα. Η ημέρα κυλά με καλές ειδήσεις που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Λέων. Λιονταράκια μου, σήμερα η μέρα είναι καταλήτης για τα προσωπικά σας θέλω. Πρέπει να δώσετε βαρύτητα στον τομέα της εργασίας προς αποφυγή λάθους, το οποίο μπορεί να φέρει ζημία. Από την άλλη, τα ερωτικά σας τα παγώνετε σήμερα για να δείτε τι σκέφτεται και η άλλη πλευρά. Η επιτυχία είναι μία ανάσα κοντά σας. Παρθένος. Παρθενάκια μου, σήμερα είναι καλό να ασχοληθείτε με τον τομέα της οικογένειας. Πολλά προβλήματα μαζεμένα και εσείς άκρως δυναμικοί βρίσκετε λύσεις σε όλα. Καλοί φίλοι σας στηρίζουν και σας δίνουν τις συμβουλές τους για να έχετε πιο γρήγορα την επιτυχία σας. Ο εργοσιακός τομέας έχει την τιμητική του με νέες ευκαιρίες. Και περνάμε στο ζυγό. Ζυγουδάκια μου, σήμερα σας απορροφά ο εργασιακός τομέας. Δεν σας φτάνει ο χρόνος, αλλά στο τέλος, σαν από μηχανή Θεός, έρχονται και λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Προσοχή σε μικροβλάβες που μπορεί να σας βγάλουν εκτός προϋπολογισμού στο χρηματοοικονομικό τομέα. Δώστε σημασία και στα ερωτικά σας ζητήματα. Σκορπιός. Σκορπιοί μου, σήμερα με πολύ κέφι αλλά και τεράστια ενέργεια διορθώνετε τον εργασιακό τομέα αλλά και τον ερωτικό. Δίνετε τον καλύτερο σας σε αυτό και πραγματοποιείτε πάρα πολλά όνειρα. Η δύναμή σας είναι στα ύψη και ο τομέας οικογένεια αλλά και του έρωτα σας ανταμείβει. Τοξότης. Τοξοτάρες μου, σήμερα θα κάνετε έναν καλό απολογισμό στον τομέα της εργασίας. Δώστε βαρύτητα στα επαγγελματικά γιατί οι νέες ευκαιρίες παρουσιάζονται με σκοπό μόνο την επιτυχία σας. Ό,τι χτίσετε από εδώ και μπρος θα έχει γερά θεμέλια. Από το απόγευμα και μετά χαλαρώστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Αν και η μέρα απαιτεί πάρα πολύ τρέξιμο στον τομέα της εργασίας, δώστε βαρύτητα στον τομέα της υγείας. Οι νέες πλανητικές όψεις αλλά και η κρόνια επιρροή σας δίνουν τη δύναμη και την όθηση να ξεπεράσετε πάρα πολλά εμπόδια. Σήμερα θα πείτε τα πράγματα με το όνομά τους και αυτό θα φέρει ηρεμία στην ψυχή σας. Υδροχόος. Υδροχόοι μου, σήμερα είναι καλό να κοιτάξετε τον ψυχικό σας κόσμο. Δίνετε βαρύτητα στον ερωτικό τομέα, μιας και οι δουλειές έχουν αρχίσει να στρώνουν έτσι όπως το επιθυμούσατε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η μέρα κυλά σε χαλαρό κλίμα και βρίσκετε λύσεις στα πρακτικά ζητηματάκια σας. Ο έρωτας πρωταγωνιστή, δώστε το όμως και εσείς λίγο σημασία. Ψαράκια μου, πολλές συγκινήσεις σας φέρνει η μέρα τούτη, τόσο από τον ερωτικό τομέα όσο και από τον επαγγελματικό. Η δύναμή σας αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει τα πάνω της. Προσοχή στα έκτακτα έξοδα αλλά και στη διαχείριση των συναισθημάτων σας. Τύχη στον έρωτα αλλά και στον οικογενειακό τομέα που σας απορροφά τον τελευταίο καιρό. Καλό απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.